ευχαριστήσουμε εδώ στο σαλονάκι μας, γιατί είναι εδώ η Τένια μας, η Τένια Μακρύ. Καλή εβδομάδα, αγαπημένη. Πώς θα καταφέρω και περνάω καλή εβδομάδα, πάντα από το διάδρομο αυτό. Πώς είσαι? Είμαι λίγο... καλύτερα. Είσαι καλύτερα, είμαι καλύτερα, ακόμα με αντιβίωση κι εσύ. Λίγο με αντιβίωση και με μια μπάσα φωνή χειρότερη από τον Παναγιώτη. Δραστικά. Έχει θερήσει κόσμο αυτό, όσοι και αυτή η γρήπη, ναι, παιδιά. Είμαστε, μας ρίχνει ένα στο κρεβάτι. Βιταμινούλες. Βιταμινούλες. Ξαναδίνω το τηλέφωνό μας, 211-212-2065, γιατί μπορεί να θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς. Για μας είναι χαρά μας και για την Τένια επίσης, αν μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι. Μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία και για το πώς από ένα απλό χαστούκι, από το πρώτο χαστούκι, μπορούμε να φτάσουμε σε ξυλοδαρμό και σε πολύ σκληρές καταστάσεις. Ξέρεις, καμιά φορά σε έναν τσακωμό, γιατί όλα τα ζευγάρια μπορεί να έχουν μια διαφωνία, να τσακωθούν κτλ., να σηκώσει το χέρι του ένας και να πει μετά η γυναίκα, συνήθως η γυναίκα, αλλά μωρέ, εντάξει, ένα χαστούκι ήταν, ας μην το κάνω θέμα. Ή δεν μπορεί να πει ότι, έλα μωρέ, εγώ το προκάλεσα να γίνει. Ότι και καλά δεν φταίει εκείνος, αλλά εγώ ήμουν αεριστική και τον έφτασα σε αυτό το σημείο. Ναι, αν προχωρήσει η βία σε σημείο που να παίρνεις εσύ όλη την ενοχή για τη συμπεριφορά του άλλου, να αφισβήτητα πάντα θα βρίσκεις ένα λόγο να τον δικαιολογείς για να παραμένεις μέσα στη βία. Ναι. Αλλά η βία δεν ξεκινάει από το χαστούκι μόνο, Ναταλία μου. Έχουμε πολλά πριν χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν στο χαστούκι. Το χαστούκι είναι, αν το θέλεις, το τελευταίο, γιατί μετά πια ξεφεύγει η κατάσταση. Και να μην ξεγελαστεί καμία γυναίκα να θεωρήσει ότι ένα πρώτο χαστούκι δεν θα φέρει ένα δεύτερο ή ένα τρίτο. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε πότε ο σύντροφός μας είναι κακοποιητικός, πρέπει να δούμε κάποιες συμπεριφορές του, οι οποίες πρέπει να σου πω ότι είναι χαρτογραφημένες. Δηλαδή, αν πάρει, είναι copy-paste. Οι άνθρωποι αυτοί καταρχήν είναι οι ίδιοι αρκετά διαταραγμένοι. Ένας κακοποιημένος σύντροφος είναι αρκετά διαταραγμένος ο ίδιος. Δεν σημαίνει μόνο ότι έχει κακοποιηθεί ή έχει χτυπηθεί ή έχει υποτιμηθεί ή περιφρονηθεί μες στην οικογένειά του, που αυτό είναι σίγουρο, αλλά σίγουρα έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ισορροπίας του από το πρώτο χρόνο της ζωής του, ζώντας με μια αδιάφορη μητέρα η οποία τον απέρριψε, η οποία δεν τον αγάπησε με τον τρόπο που εκείνη θα ήθελε. Άρα λοιπόν όλο αυτό το άγχος και όλο αυτό το θυμό και όλη αυτή την κατάθλιψη που έχει πάρει από τη μητέρα του εκείνη την εποχή, βρίσκει ένα εξελαστήριο θύμα που είναι η γυναίκα του. Στη γυναίκα του λοιπόν εξωστρακίζει όλο του το θυμό και όλο του, αν το θέλεις, όλη την οργή που έχει προς τη μητέρα του. Αυτό βεβαίως πρέπει να σου πω ότι δεν είναι συνειδητό. Αλλά όμως αυτή είναι η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ απλά για να μας ακούσουν οι άνθρωποι και να καταλάβουν. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταλήγουν στη βία έχουν διαταραχή. Οι άνθρωποι αυτοί κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό τους. Σίγουρα. Πάντα υπάρχει κάτι από πίσω. Αναφυσβήτητα πάντα. Πάντα. Και κοίταξε να δεις ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοποιητικοί, καταρχήν είναι πάρα πολύ γοητευτικοί, Ναταλία μου. Πάρα πολύ γοητευτικοί. Έχουν μια καταπληκτική γλώσσα, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο λεξιλόγιο. Αυτή είναι η μία. Η άλλη φυσιογνωμία είναι η εσωστρεφή σε εκείνη που σε κάνει να θέλει να του κάνει γουτσου γουτσου, που είναι ο αδύναμος και εσύ βεβαίως έρχεσαι να τον σώσεις. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει δει πια ότι το αγκίστρι του έχει πιάσει ψάρι. Γιατί βρίσκει μια γυναίκα την οποία μπορεί να κολαντρήσει, μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Και ιδιαίτερως με διάφορα κόλπα τα οποία κάνει, βλέπει πόσο εύκολα αυτή τη γυναίκα μπορεί να την χειριστεί. Το δεύτερο λοιπόν που γίνεται είναι ότι σε θέλω τόσο πολύ που δεν θέλω να έχεις κανέναν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας τους φίλους, έλα βγούμε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί. Έχουν μια επίμονη συμπεριφορά το να είναι καθημερινά μαζί με αυτή τη γυναίκα, την οποία κυριολεκτικά αρχίζουν και πιάνουν σαν χταπόδι. Είναι πολύ ερωτική στην αρχή, πάρα πολύ ερωτική. Και στη συνέχεια το τρίτο σύμπτωμα είναι, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Εδώ βλέπεις, εμείς είμαστε τόσο καλά. Τι τους θέλεις αυτούς, αγάπη μου, γλυκιά. Εκεί είναι, πάντα θα σε αγαπούνε. Πάνε να υποκαταστήσουν την... Η δεύτερη απομόνωση. Θα πρέπει το θύμα να είναι μόνο του. Να είναι απερίσπαστο, να είναι απερίσπαστο, όχι, το λέω καλά, να μην έχει υπεράσπιση δηλαδή. Ωραία. Ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει ο άνθρωπος αυτός να αρχίσει να οργώνει.
αρχίζει μετά να ζητάει στη σχέση παιδί. Έλα να κάνουμε ένα παιδάκι. Μα δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε λίγο χρόνο. Έλα τώρα, εδώ πέρα, εγώ σε θέλω τόσο πολύ που θέλω σίγουρα να καρπώ από σένα. Εκεί έχουμε τις πρόορες εγκυμοσύνες. Οπότε αρχίζει το χταπόδι και πνίγει, όπως καταλαβαίνεις. Γίνεται ο γάμος, λαμπερός, καταπληκτικός. Αυτή η γυναίκα πιστεύει ότι είναι μέσα στα σύννεφα. Βέβαια, βλέπει κάποια σημαδάκια τα οποία λένε ότι έλα ρε παιδί μου, τόσο καλός, είναι αληθινός. Αλλά όμως παρόλα αυτά είναι εκεί, είναι παρόν. Τηλεφωνήματα, μηνύματα, να περάσω να σε πάρω από το γραφείο σου, να σε βγάλω έξω. Τι είναι εκείνο που σου αρέσει? Εκείνος γίνεται... πώς κρατάει όμως όλη αυτή την υπομονή? Διότι πρέπει να το γοητεύσει το θύμα. Γιατί πρέπει να περάσει πολύ καιρό μέχρι να βρεθούν, να κάνουν όχι. παιδί. Οι κακοποιητικές σχέσεις πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορες στο γάμο. Mm. Δεν είναι στο εξάμηνο ή στο οχτάμηνο. Εκεί, τόσο εκεί. Σύντομα. Βέβαια, πάρα πολύ σύντομα. Και βεβαίως μια κοπέλα η οποία ναι, θέλει πάρα πολύ να. Έτσι, βεβαίως επιταχυνθεί η κατάσταση. Λοιπόν, και βεβαίως μόλις μπει το στεφάνι και μπουν και οι βαλίτσες στην κρεβατοκάμαρα, αρχίζει το παρατράγωδο. Γίνονται πάρα πολύ βίαιοι στο σεξ. Mm-hmm. Γίνονται πάρα πολύ λεκτικά βίαιες αυτή τη γυναίκα. Αρχίζουν να μιλάνε, τη διώξουν από τη δουλειά τους, να φύγει από τη δουλειά τους, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να γίνει υποχείριο και να πληρώνεται από εκείνον, ούτως ώστε να τον έχει ανάγκη και να μην μπορεί να φύγει. Αν έχει προηγηθεί και εγκυμοσύνη, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, γιατί η γυναίκα παγιδεύεται. Και με την πρώτη αντίδραση που θα έχει, ότι μα κοίταξε, είμαι κλεισμένη μέσα, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί σου υπόσχεθηκε κανείς κάτι άλλο? Πάρτι. Και πέφτει το πρώτο. Έτσι. Λοιπόν, άπαξ και πέσει το πρώτο και αρχίσουν και όλες αυτές οι ενοχές. Μήπως εγώ είμαι απαιτητική, μήπως εκείνο, μήπως τ' άλλο. Πρέπει να σας πούμε ότι τότε αρχίζει μια δεύτερη φάση βίας, η οποία εκτός από το ξύλο έχει τη λεκτική βία και έχει και τη συναισθηματική βία, η οποία είναι μια συνεχής απόρριψη. Τι ήθελα και σε παντρεύτηκα, δεν κατάλαβα ποια είσαι, δεν αξίζεις τίποτα. Κρίμα που θα φέρεις το παιδί μου στον κόσμο. Κοίταξε με τους γονείς έχεις, μην τολμήσεις και τους τηλεφωνήσεις και τους πεις ότι κάτι γίνεται. Έτσι αρχίζει η γυναίκα και παγιδεύεται μέσα σε αυτό. Μέχρι που βέβαια την καταστρέφει τόσο πολύ το εγώ της Ναταλία, την κάνει ιδιάτρητη. Και αρχίζει να πιστεύει ότι χωρίς αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει. Γι' αυτό δεν φεύγουν πάρα πολλές γυναίκες. Αυτοί οι άνθρωποι στοχεύουν κατευθείαν στον πυρήνα μας, στο εγώ μας, στην υπόστασή μας, στην αξία μας, σαν άνθρωποι. Αφού λοιπόν μας τα διαλύσουν όλα αυτά, από εκεί και πέρα γίνονται κύριοι, έχουν μία μπακέτα και η ζωή μας είναι στο, ρυθμό, στο δικό του ρυθμό. Τραγικό. Ωραία τα ξεστόρισατε. Θέλω να... Πώς? Ωραία που τα ξεστόρισες, την έχουμε ζήσει την ιστορία. Η Τένια τα λέει πολύ ωραία και θέλω να αρχίσουμε να μιλάμε και με φίλες τηλεθεάτρες που έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν για να ζητήσουν τη συμβουλή της Τένιας, μια κουβέντα από την Τένια. Η κυρία Κική είναι στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σου Ναταλία, χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου. Να είστε καλά κι εγώ. Και επίσης με την κυρία Τένια, την οποία θαυμάζω, την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και θα ήθελα να της πω ότι συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα με αυτά που είπα εξ αρχής, διότι εγώ σε μια ηλικία 20 ετών, πρωτάρα, γνώρισα κάποιον ο οποίος, όπως είπε η μητέρα, ήταν φοβερά αυταρχικό άτομο και όταν ήταν μικρός, αφού τον έδερνε και κουραζόταν το χέρι της, μετά τον δάγκωνε. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον γνώρισα, μου έδειξε τη ζωή, με έβγαλε έξω. Ήμουνα και εγώ από έναν πατέρα πάρα πολύ μέσα στο σπίτι, πώς το λένε, κλεισμένη. Δεν είχα, ξέρα τι είναι ταβέρνα, τι είναι καφετέρια, τι είναι θέατρο, τι είναι... Τα πάντα μου τα έδειξε αυτός. Φυσικά ήταν ο πρώτος μου άντρας, τον ερωτεύτηκα και στον 1,5 χρόνο παντρευτήκαμε. Με το που παντρευτήκαμε έμεινα αμέσως έγκυος. Ενώ ήθελα να μείνω μετά από 2 χρόνια έγκυος, όχι αμέσως. Και αμέσως στην εγκυμοσύνη μου, 2 μέρες πριν γεννήσω, έπεσε το πρώτο ξύλο. Μιλάμε, ήταν κάτι τραγικό, για μια σήμαντη αφορμή, είναι φυσμένος. Με χτύπησε 2 μέρες πριν γεννήσω και την επόμενη μέρα σπάσαν τα νερά και γέννησα. Εν πάση περιπτώσει έπεσε η γέννα, το θέμα προχώρησε, έπεσε ξανά ξύλο και τα επόμενα χρόνια και όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, έκανα και δεύτερο παιδί και στη δεύτερη εγκυμοσύνη με χτύπησε
Και φυσικά επειδή ήταν και αλκοολικός, το ποτό τον κατέστρεψε και σαν άνθρωπο και σαν άντρα και σαν προσωπικότητα. Εγώ όντως δεν μπορούσα να φύγω, όπως λέει η κυρία Τένια. Στην αρχή τα πρώτα χρόνια ήμουν ερωτευμένη, μετά δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήμουν παγιδευμένη, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τώρα μετά από 10 χρόνια που είμαστε χώρια, δεν ξέρω γιατί έμενα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί το αγάπησα, δηλαδή αναρωτιέμαι και εγώ ίδια. Μιλάμε ότι πέρασα 27 χρόνια μαζί του και θα ήθελα να πω ότι και στις νέες κοπέλες, όταν δούνε το πρώτο χαστού, και έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Τένια, αραβωνιασμένη ήμουνα και με το που μου έδωσε το πρώτο χαστούκι του έδωσα τη βέρα μου. Και ένα ολόκληρο απόγευμα παζαρεύαμε το θα χωρίσουμε, δεν θα χωρίσουμε. Τελικά αυτή ήταν η υποχώρηση που έκανα και παγιδεύτηκα με όλη μου τη ζωή. Και αυτός ο άνθρωπος με κούρασε τόσο πολύ, κυρία Τένια, που πλέον δεν ήθελα κανέναν δίπλα μου. Σας διέλυσε. Με έχει διαλύσει σαν γυναίκα, σαν προσωπικότητα. Δεν θέλω κανέναν ούτε να με αγγίξει, ούτε να με φιλήσει, ούτε τίποτα. Ούτε συναισθήματα από άντρες. Θα σας δώσω μια εξήγηση για το λόγο που εσείς μείνατε εκεί και διαρωτάστε γιατί, πώς τον ερωτευτήκα τον άνθρωπο αυτό από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος ήταν κακοποιητικός. Είπατε προηγουμένως ότι προέρχεστε, προϊχόσασταν, δεν ξέρω αν οι γονείς σας ζούνε, από ένα περιβάλλον το οποίο ήταν αρκετά αυστηρό, αρκετά κλειστό και εσείς αρκετά καταπιεσμένοι. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο επενδύσατε τον ρομαντικό έρωτα και τον έρωτα και την αγάπη της ζωής σας. Ναι. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρχισε να μην σας τα δίνει, η δική σας η δίψα να αποδείξετε πόσο ικανοί ήσασταν και πόσο μπορείτε να αγαπηθείτε, σας κρατούσε επίμονα σε αυτό. Εκείνο βέβαια το μυστικό το οποίο κανείς δεν σας είχε πει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγαπήσουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αγαπήσουν γιατί δεν έχουν αγαπηθεί. Εσείς από την άλλη πλευρά είχατε αναπτύξει μια, θα έλεγα, υπερβολική υπομονή στο να αναζητήσετε κι εσείς την αγάπη από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, αν το θέλετε, χωρίς τη δυνατότητα αυτή, γιατί πιθανότατα και η δική σας η τροφοδότηση αγάπης από την οικογένειά σας να ήταν με το σταγονόμετρο. Οπότε πιθανότατα σε αυτόν τον άνθρωπο να είδατε τον άγγελό σας, να είδατε τον απελευθερωτή σας, να είδατε εκείνον ο οποίος θα σας αγαπήσει και θα καταλάβει την αξία σας. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Ο πατέρας μου, είτε ήμασταν μεν καλή οικογένεια, η μητέρα μου τη λάτρευα και με λάτρευε, αλλά ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυταρχικός και είχα κάποια κακοποίηση από τον πατέρα. Πιθανότατα, μέχρι και σε μεγάλη ηλικία δηλαδή, επειδή με τσιγάρο με κυνηγούσα να με δείρει. Οπότε το καταλαβαίνω τώρα από ό,τι ακούω δηλαδή που λέτε σε διάφορες εκπομπές ότι παίζει ρόλο και η τσακοποίηση αυτή από η πατρική. Και επίσης από το σύζυγο δέχτηκα και λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση με μεγάλη απόρριψη. Στο τέλος άρχισα να παίρνω εγώ πάρα πολλά κιλά και στο τέλος με έλεγε βαρέλι με τρύπα. Καταλάβατε. Στο τέλος είχε ακυρωθεί αυτό σαν άντρας από το αλκοόλ και φυσικά έφταιγα εγώ γι' αυτό. Μέχρι στις ιδιαίτερες στιγμές μπορεί να μάρπαζε, με πέταγε πάνω στην ντουλάπα να μου χτυπάγε το κεφάλι εκεί, γιατί εγώ με θεωρούσα υπεύθυνη για το ότι αυτός δεν μπορούσε να είναι ικανός άντρας. Να ρωτήσω κάτι. Νιώθατε μόνοι στον κόσμο, δεν είχατε πουθενά να απευθυνθείτε σε σχέση με αυτά που περνούσατε. Ήσασταν μόνο εσείς και ο σύντροφος. Εκείνη την εποχή απευθύνθηκα και στην αστυνομία, είχε έρθει στο σπίτι, αλλά και στον ίδιο τον αστυνομικό, του είπε κάτι που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είχα απευθυνθεί και σε δικηγόρο και είχα μιλήσει και μου είχαν πει, ήταν αλλιώς εκείνα τα χρόνια. Σε γιατί φίλους, συγγενείς σας. Τα χρόνια που είμαστε σε διάσταση. Και ό,τι προσπάθειες που έκανα και ο πατέρας μου ήρθε και του είπε θα σε βάλω στη φυλακή όταν με χτύπησε έγκυος. Και δικοί του άνθρωποι ήρθανε, αλλά πάλι το ξανά έκανε. Ναι, είναι αυτό που λέει η Τένια, ότι υπάρχει επανάληψη πάντα σε αυτό το πράγμα. Δεν σταματάνε στην ακριβώς. Μία φορά. Και ιδιαίτερως όταν υπάρχει και αλκοόλ, Ναταλία, που πάρα πολλές φορές πρέπει να πούμε ότι συνδυάζεται αυτό ή με άλλες εξαρτήσεις, αλλά κυρίως με αλκοόλ, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
Και γι' αυτό γιατί. Γιατί ένας άνθρωπος γίνεται αλκοολικός. Γιατί υπάρχει μια εφέρπουσα κατάθλιψη. Mm-hmm. Και η κατάθλιψη αναφέρεται πάλι πίσω εκεί που είπαμε στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, όταν έχουμε προδοθεί και έχουμε τόσο εγκαταληφθεί συναισθηματικά από τη μητέρα μας. Οπότε λοιπόν η όποια γυναίκα έχει έρθει, δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Mm-hmm. Και προβάλλουμε σε εκείνη όλες αυτές τις ελλείψεις, αλλά και όλη αυτή την οργή. Mm. Και δεν μπορεί αυτό να το καταλάβει η γυναίκα. Σου λέει: εγώ θα ξοφλήσω τους λογαριασμούς τους δικούς σου. Και όμως έτσι γίνεται. Και από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες οι οποίες αλλιεύονται από αυτές τις προσωπικότητες είναι, βλέπετε, κορίτσια τα οποία είναι εσωστρεφή, τα οποία είναι πολύ κλειστά από την οικογένειά τους. Είναι πολύ εύκολα θύματα για να τα πιάσεις. Θέλω να μιλήσουμε με μία ακόμα φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέρατε να απαλλαγείτε από αυτό το ζόρι και αυτό να είστε πλέον σας. Καλά. Αυτό μπράβο σας. Και μπράβο σας. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την περίοδο αυτή της ζωής σας. Θέλω να μιλήσουμε με μία ακόμα φίλη. Είναι η κυρία Μαρία, αν μου το λέει σωστά ο Γιώργος. Ναι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για το θέμα που παρουσιάζετε. Γιατί εμένα μου σημάδεψε τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Να φανταστείτε ότι μου έσκησε το βιβλίο της κυρίας Τένιας Μακρύ, μου το έκανε κομμάτια. Θυμάστε, κυρία μου, δεν θυμάμαι τον τίτλο του βιβλίου που είχατε κάποιες ιστορίες και μετά αναλύατε. Ναι. Αγάπη με το ζόρι. Δεν με άφηνε ούτε να διαβάσω, ούτε φίλους, ούτε γονείς. Έτυχε να έχω προβλήματα με τη μητέρα μου και με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν στη Θεσσαλονίκη, εγώ Πειραιά. Με τη μητέρα μου δεν είχα καλή σχέση. Και όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκε και ήμουν 22 χρονών ένα ζόμπι, ζωντανή νεκρή. Βγήκα από αυτή την ιστορία με μια σκλήρυνση κατά πλάκας, αγκίτιδα και επιληψία και κατάφερα να τα ξεπεράσω όλα. Αυτή τη στιγμή έχει φάει 17 μήνες φυλακή και έχουμε εφετείο. Το άσχημο ήταν ότι έχασα τον έλεγχο των παιδιών μου, μπλέξανε, ευτυχώς ξεμπλέξανε. Είμαι 10 χρόνια χωρισμένη, δεν επιτρέπω σε κανέναν άντρα να μου πει κάνε παρακή να περάσω. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχω κάνει πολύ ωραίες σχέσεις με ανθρώπους, έχω πάρει πολύ αγάπη, πολύ δύναμη. Σε όλη αυτή την ιστορία είχα μία φίλη τη Βάσο και η Ναταλία θα με καταλάβει, είχα τα τραγούδια μου και τους στίχους μου. Τίποτα άλλο δεν είχα για να κρατηθώ. Κοιμόμουν πάρα πολλά χρόνια στον καναπέ για να μπορέσω να χωρίσω. Από το ξύλο έχασα την όρασή μου, τον μαχαίρωσα, χωρίσαμε πάρα πολύ άσχημα. Ήθελε να με κλείσει σε ψυχιατρίο για να πάρει το σπίτι μου. Πήγα να φύγω από το σπίτι μου και θα το έχανα με παιδιά ενήλικα, γιατί ακούω διάφορα γιατί δεν έφυγα. Ήθελα 4.000 ευρώ για ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία τότε δεν υπήρχε ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Τα παραβίαζε, δεν πήγαινε φυλακή, απλά ξαναέκανα μήνυση. Δεν με προστάτευε κανείς πριν 10 χρόνια. Και είναι τραγικό αυτό να είσαι μόνη σου, εσύ και ο Θεός. Mm-hmm. Ευτυχώς τα κατάφερα. Πώς το καταφέρατε, κυρία Μαρία, αν μπορώ να ρωτήσω. Πώς, δηλαδή, ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου. Ναταλία, για 4 μήνες βάραγα μπουνιά στο μαχαίρι. Δεν σ' ακούω. Λέω, ένα πρωί είπατε παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου, τέλος ως εδώ ήταν, ας πούμε. Ναι, δεν υπήρχε ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, είχα μια σκλήρυνση κατά πλάκας, είχα μια αγκίτιδα, μια επιληψία που δεν κατάφερε να μου την ενεργοποιήσει. Έπρεπε να ζήσω, δεν είχα ζωή, δεν θα ζούσα τώρα από το ξύλο. Είχα ορθοκιστικές διαταραχές, καταλαβαίνει κυρία Μακρύ τι πέρασα. Ναι. Έτσι, έκανα απώλεια μνήμης, απώλεια συνείδησης. Δηλαδή ήταν τραγικό αυτό που πέρναγα. Δεν θα ζούσα. Να φανταστείτε ότι τον μαχαίρωσα και δεν μου κάνανε ούτε προσαγωγή. Ξέρανε τι πέρναγα οι αστυνομικοί. Τον μαχαίρωσα και ήρθε η ασφάλεια και η αστυνομία στο σπίτι μου και δεν μου κάνανε ούτε προσαγωγή. Απλά θέλω ότι δεν υπάρχει κανένας να σε βοηθήσει. Είσαι μόνη σου. Πήγα να φύγω από το σπίτι μου να νοικιάσω και θα έχανα το σπίτι μου. Το κράτος τον έδινε σε εκείνον. Θεωρείται εγκατάλειψη συζυγικής στέγης με παιδιά ενήλικα, παρακαλώ, όχι ανήλικα. Και αναγκαζόμουν να μένω σε αυτή την κατάσταση. Ναι, γιατί νιώθω. Το θέμα είναι ότι πάθανε αυτό που πάθανε τα παιδιά μου, ήταν το πιο τραγικό για μένα. Μπλέξατε με ουσίες. Ευτυχώς τα καταφέραμε και ξεμπλέξαμε.
Δόξα τω Θεώ. Και δοξάζω τω Θεώ. Κάθε μέρα δοξάζω τω Θεώ που κατάφερα να βλέπω τα παιδιά μου υγιή, που κατάφερα να είμαι εγώ χωρίς μια σκλήνυνση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πού τη βρήκα τη δύναμη και τα έκανα όλα αυτά. Ευτυχώς γιατί ήμουν μόνη μου. Μόνη από πού την έκανα τη δύναμη, δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Απλά είχα πολύ ανάγκη να ζήσω ελεύθερη. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Αυτός ο άνθρωπος... Ένα τελευταίο. Ναι. Να φανταστείτε ότι όταν χώρισα, ναι, πήγα για καφέ στο Θυσίο που μου αρέσει πάρα πολύ και έλεγα θα πάω για καφέ και δεν θα γυρίσω να με βρήσει, να με φωνάξει, να με χτυπήσει. Ένα καφέ πήγα μόνη μου όταν χώρισα. Αυτό ήθελα. Έτσι ξεκίνησε κατευθείαν. Έτσι ξεκίνησε από τη γνωριμία σας την πρώτη. Ήταν έτσι, ήταν αυτό το τέρας περιγράφει. Αυτά που είπε η κυρία Μακρύ. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, αλλά το πρώτο ξύλο έπεσε τριόμηνων έγκυος μια εβδομάδα μετά το γάμο. Στο ταξίδι του μέλητος. Και μετά στον 7ο μήνα, γιατί αγόρασα μια εγκυκλοπαίδεια να διαβάσω πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, έφαγα ξύλο μέχρι λιποθυμία γιατί δεν τον ρώτησα. Αυτό που είπε η κυρία Μακρύ. Απλά σαν αραβωνιασμένη είχα φάει μόνο μια σφαλιάρα. Το είχα δει το νήμα. Αλλά το κάλυπτε το θέμα. Και κάτι άλλο που την κυρία Μακρύ έπινε κάθε μέρα μπύρα και κρασί. Ναι, αυτά είναι τα σημάδια τα οποία τότε δεν τα ξέραμε, δεν μίλαγε κανείς. Δεν μπορούσα να μιλήσω, ντρεπόμουνα, ήμουνα με το κεφάλι κάτω. Είχε δύο γονείς αξιοπρεπέστατους. Δεν έχω πρόβλημα. Από κανένα δεν έχω πρόβλημα. Από κανένα. Απορώ αυτός ο άνθρωπος πώς βγήκε έτσι. Προφανώς επειδή κάποια στιγμή γκρίνιαζε και του έλεγα πήγε σε κάποιο ψυχολόγο, του είπε ο ψυχολόγος στη φάση που είσαι κάνε ό,τι σου λέει η γυναίκα σου και φέρε μου εδώ να τη δω. Είναι ακόμα στη φυλακή εκείνος ή έχει βγει? Όχι. Στο πρώτο δικαστήριο, ναι, επειδή μου ζητήσαν τα παιδιά να μην πει ο παπάς τους φυλακή, ναι, πήγα και είπα δεν θυμάμαι. Και πριν 4 χρόνια ήρθε μπροστά στη σχέση που έχω ακόμα και με χτύπησε και μπροστά σε ένα φίλο. Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα, μας είπε ο αστυνομικός ότι κρίση ψυχιατρικής εξέτασης. Του έκανα μήνυση και με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που δείχναν ότι πήγαινα με πνίξη και το ξυλοδαρμό από πρόσωπο, λαιμό, χέρια, πόδια, παντού χτυπημένη. Με τις δύο, γιατί εγώ εκείνη την ημέρα έφαγα μόνο μία σφαλιάρα. Αλλά με τις δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις που είχα από παλαιότερους ξυλοδαρμούς. Έχει φάει 17 μήνες φυλακή και τώρα 19 του μήνα έχουμε το εφετείο. Δεν ξέρω, έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο σκληροί νόμοι για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καλύπτεται η γυναίκα. Είναι έρμεο. Εγώ είχα αποφασίσει να το σκοτώσω. Είχα αποφασίσει να πάρω όπλο να το σκοτώσω και είχα πάρει όλα τα αδέρφια και το είχα πει. Έτσι, να έτσι, το σκοτώσω. Ναι. Ήμουν αποφασισμένη να το σκοτώσω. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ναι, ναι. Έτσι νιώθουν όλες, κυρία Μαρία μου. Λογικό είναι. Δηλαδή, ότι έφαγε 5 μήνες φυλακή και εγώ κοιμόμουν με 3 μαχαίρια να προστατεύσω τον εαυτό μου. Κοιμόμουν με 3 μαχαίρια δίπλα μου. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και έπαιρνα το μαχαίρι και το κάρφωνα να δω ποιο θα καρφώσει πιο βαθιά για να μπορέσω να προστατεύσω την σωματική μου ακεραιότητα. Και διαβάζοντας κάποια πράγματα, είχα μάθει κάποιες τεχνικές. Μακριά μου 2 μέτρα, μη με πλησιάζει. Για να μπορέσω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Μία φορά είχα πάει σε μία φίλη και γύρισα και ευτυχώς που το είδα και βάλει τα κελιά να μου κατεβάσει το πρόσωπο και δεν τον έβρισα. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε πρόσωπο. Και έπαιρνε το σπασμένο μου το χέρι και μου το έστρεβε. Μιλάμε για βασανιστήρια, δεν μιλάμε για απλό ξυλοδαρμό. Έτσι, όταν εγώ είχα σκλήρυνση κατά πλάκας και έχασα την όρασή μου και έβλεπα άσπρο, μαύρο, γκρι, δεν έβλεπα από το ξύλο. Ναι. Και δεν υπήρχε κανένα, δεν έχω κανένα παράπονο από την αστυνομία. Δεν μπορούσαν όμως να με βοηθήσουν. Δεν υπήρχε κανένας να πάω. Τα παιδιά μου δεν πήγανε ούτε για καφέ εκείνο το διάστημα. Αυτή τη στιγμή, κυρία Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή την έχετε αφήσει αυτή την ιστορία όσο γίνεται, γιατί βέβαια οι αναμνήσεις δεν περνάνε. Αλλά το έχετε αφήσει πίσω σας. Θέλω να βάλω, δεν έχω, το μόνο αποθυμένο που μου έχει μείνει, ναι, να βάλω κάποιον να τον σακατέψει στο ξύλο. Όχι. Αυτό δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Είσαστε, το καταλαβαίνω απόλυτα ότι είσαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, γιατί έχετε περάσει ένα μαρτύριο, έτσι, το καταλαβαίνω. Μέχρι τα 45, είμαι 55 αυτή τη στιγμή.
στιγμή. Ναι, κυρία Μαρία, μου το καταλαβαίνω. Αλλά λέω όσον αφορά το γεγονός ότι είστε σε μια καινούργια σχέση στη ζωή σας, έχετε γυρίσει ναι, σελίδα. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λέω. Έχετε δεν γυρίσει σελίδα. Δεν ξεχνιέται, μου αυτό. Δεν ξεχνιέται, το ξέρω, αλλά. Δεν ξεπερνιέται. Έχει μείνει μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Εκείνο πάντως το οποίο θέλω να σας πω, κυρία Μαρία μου, ότι πραγματικά νιώθω το πώς υποφέρετε από τη στιγμή που έχετε. Πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν υποφέρω, απλά έκανα flashback. Έχω προχωρήσει τη ζωή μου. Εγώ ναι, πρέπει αλλά... να σας πω ότι. Απλά θυμήθηκα τις καταστάσεις. Ναι, κυρία Μαρία μου, δεν αυτά τα συναισθήματα. Γιατί αν υπόφερα θα διάβολα με ψυχοφάρμακα. Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτά τα συναισθήματα τα οποία. Δεν κλείνει όμως αυτή η πληγή ποτέ, κυρία Τένια. Όχι, δεν κλείνει, αλλά θέλω να σας πω όμως σε μια γλυκιά κουβέντα. Λέγοντας ότι αυτά τα συναισθήματα τα οποία κουβαλάτε για αυτόν τον άνθρωπο, εσείς υποφέρετε, δεν υποφέρει εκείνος. Οπότε, για χάρη του, έχετε ένα κομμάτι μέσα στον εαυτό σας το οποίο αιμορραγεί, αλλά κανείς δεν σκουπίζει αυτό το αίμα. Πώς θα κλείσει, κυρία Τένια, να σας πω, θα κλείσει μόνο από το θάρρος που έχετε τώρα και βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, οπότε έχετε φύγει από αυτή την άσχημη κατάσταση. Έτσι, μπράβο. Αυτό λοιπόν να είναι το μπράβο του εαυτού σας, αυτό να είναι το βραβείο σας και κάντε μια προσπάθεια όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί το ξέρω ότι είναι δύσκολο να απαλλαγείτε από τα συναισθήματα που έχετε από εκείνον. Δεν θέλω. Γιατί εσείς υποφέρετε. Εσείς δεν υποφέρετε. Υποφέρω. Τώρα πια δεν υποφέρω. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι ο θυμός. Ναι, πολύ μόνο Ναταλία. Που εκείνος δεν το ξέρει. Και είναι εκείνος ο θυμός. Ναταλία, όσο πιο καλή γινόμουν, τόσο χειρότερος γινόταν. Μπορείς να με καταλάβεις σαν γυναίκα. Απόλυτα. Ακριβώς. Και είχα δύο παιδιά στο σπίτι το δικό μου και δεν έφευγε. Φορλεμένος. Με τις γκόμενες του, με όλα του. Δεν ένοιαζε. Εγώ να είχα την ησυχία μου. Μπορούσε να είχε 300 γκόμενες. Να μην μου δίνει σημασία εμένα. Ναι. Αυτό ήθελα. Να ντρέπεσαι για το φίλο σου όλα αυτές οι ιστορίες. Δεν ξέρετε κάτι. Όταν έχεις μια σκρίνηση κατά πλάκας που πρέπει να είσαι ήρεμος, που δεν είναι δίπλα σου, που σου λέει ότι παίζεις θέατρο, που τον στήριζα σε όλα και την επιχείρηση και στα πάντα. Και ήμουνα μόνη μου σε αυτή την ιστορία. Και κάθε τρεις και λίγο πήγαινα και έπαιρνα κορτιζόνη. Και αυτή τη στιγμή για να βλέπω τυρατώνους κορτιζόνη και έχω φτάσει 120 κιλά εξαιτίας του. Έτσι, ενώ ήμουν 70 κιλά, ενδιάμεσα ρούχα δεν έχω. Από τα 70 πήγα στα 120 για να βλέπω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πώς θα ξεπεραστεί αυτό, όταν βλέπω ότι είναι 120 κιλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να απευθύνεται για να πάρει ψυχολογική βοήθεια, ναι, γιατί σύμφωνο. Πράγματι μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι όταν μια γυναίκα... Θέλω να κάνω, συγγνώμη, στο διακόπτω, έχω αποφάσει... Πώς? Έχω αποφασίσει να πάω να κάνω ψυχανάλυση για το θέμα του θυμού. Αυτό έχω λέει κανένα, ναι. Μέσα μου. Να το κάνετε αυτό. Είχα ξεκινήσει και το σταμάτησα. Αυτό να κάνετε, ναι. Κυρία Μαρία, να το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστώ γιατί πολύ καταρχήν βέβαια που τηλεφωνήσατε. Γιατί μητέρας μου και με βοήθησε πάρα πολύ. Έχω να θέλω να κάνω ψυχανάλυση για το θέμα του θυμού. Να το κάνετε. Να το κάνετε γιατί αυτό. Πιστεύω ότι να με το αυτό το πράγμα θα κλείσετε και πολύ πιο σωστά ίσως αυτόν τον κύκλο που μοιάζει ατέρμονος. Και τις πληγές. Αλλά πραγματικά είναι τραγικό αυτό που περνάει μια γυναίκα σε αυτές τις καταστάσεις. Φυσικά και είναι. Mm. Και φυσικά και είναι και καταλαβαίνουμε και απόλυτα τι περάσατε. Έχετε 45, Ναταλία. Ναι. Mm-hmm. Δεν είναι μια μέρα και δύο. Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά κάντε αυτό που λέει η Τένια. Δηλαδή, ζητήστε την το βοήθεια μια ψυχανάλυση. Έτσι, μπράβο. Είμαι και βουλημική, μου έχει μείνει βουλημία. Ναι, και θέλω να το τακτοποιήσω αυτό το θέμα. Ναι. Είναι όλα... πολλαπλά τα προβλήματα. Επειδή όλα... Το είχα ξεκινήσει και το σταμάτησα. Κακώς το σταμάτησα. Θα φύγουν όλα με την βοήθεια ενός ειδικού, γιατί μερικές φορές καλή είναι και φίλοι, όπως είπε ο Παναγιώτης, ότι είναι ωραίο να έχουμε γύρω μας φίλους, αλλά κάποιες φορές η επιστήμη είναι απαραίτητη. Είναι ένας ψυχαναλυτής, ένας ψυχοθεραπευτής, σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τόσο βαριά αποθέματα θυμού στην ψυχή, όπως είναι τα δικά σας, που είναι βεβαίως απολύτως φυσιολογικό αυτό που βιώνετε. Γιατί ζήσατε μια τραγωδία, δεν είναι. Ζήσαμε εμείς σε μια περιγραφή, παιδιά. Ακριβώς. Όχι, το καταλαβαίνω. Μέσα από την περιγραφή σας τη ζήσαμε κι εμείς. Δεν είναι, το καταλαβαίνω. Είναι ο εφιάλτης με τις λεύκες. Είσαι ένα ζόμπι, είσαι ζωντανή νεκρή, δεν ζεις. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, μόνο καλά από εδώ και πέρα. Και εσείς επίσης. Απλά ήθελα να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Και πολύ καλά κάνατε. Και πολύ καλά κάνατε. Ευχόμαστε μόνο όμορφες στιγμές από εδώ και πέρα. Να γίνεται πιο μακριά και να μιλάνε. Εγώ δεν μίλανα, ήταν το λάθος μου.
Ναι. Ναι, να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό, Ανεδαλία. Αν έχουμε ναι, λίγο βεβαίως, χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Να πούμε λίγα πράγματα όταν παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα, τι είναι σκόπιμο και τι είναι σωστό να κάνει η γυναίκα, εάν μπορεί να μαζέψει τα κομμάτια της. Όταν δημιουργούνται στην οικογένεια βιοπραγικές πράξεις, είναι καλό να ανατρέχει στην αστυνομία ώστε αυτά να καταγράφονται. Είναι ένα όπλο υπέρ της αυτό. Βεβαίως, το αντίτιμο θα είναι να θα γυρίσει σπίτι να φάει περισσότερο ξύλο. Αλλά σίγουρα όμως αυτά θα καταγράφονται και θα πρέπει οπωσδήποτε να καταγράφονται. Συν της άλλης, οι αστυνομικοί μας πριν από κάμποσα χρόνια περάσανε κάποια σεμινάρια. Είχα την τύχη να τους διδάξω κάποια σεμινάρια για το τι μπορούν να κάνουν όταν αντιμετωπίζουν θύματα οικογενειακής βίας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να αποφασίσουν να φύγουν από το σπίτι τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μία και έξω. Ναταλία μου, γιατί ο άνθρωπος αυτός κυριοφυλαχτεί συνεχώς. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ λέω, ότι μόλις σας έρθει η ιδέα ότι θέλετε να φύγετε από το σπίτι, μην κολυσιαργείτε. Αρχίστε και παίρνετε τα προσωπικά σας ήδη σιγά σιγά από το σπίτι και εμπιστευτείτε τα κάπου που τα έχετε, μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αυτό λέγεται δεύτερο κλειδί αυτοκινήτου, είτε αυτό λέγεται έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με την περιουσία σας, είτε αυτό είναι τα τιμλαμφή σας. Αρχίστε, εάν δεν εργάζεστε, αρχίστε να κάνετε κάποια οικονομία, να έχετε κάποια χρήματα στην άκρη που ξέρετε εσείς ποιο είναι. Και κάποια στιγμή, όταν είστε μόνοι, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε κάπου που εκείνος δεν μπορεί να σας βρει. Και αυτό το ρόλο παίζουν βέβαια και τα σπίτια της κακοποιημένης γυναίκας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μία τακτική. Μην φεύγετε πανηγυρικά. Θα φύγετε εφόσον πρώτα εξασφαλίσετε τον εαυτό σας από πολύ βασικά μικρά πράγματα που θα σας είναι απαραίτητα. Θα σας είναι απαραίτητο να πάρετε το αυτοκίνητο αν οδηγείτε, να έχετε λίγα χρήματα να περάσετε, να έχετε λίγα ρούχα. Έτσι, μην φεύγετε έτσι, γιατί από αυτές τις ανάγκες θα αναγκαστείτε πιθανώς να γυρίσετε πίσω. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι η οικογένεια πρέπει να πάρει μέρος σε αυτές τις καταστάσεις. Συνήθως οι γονείς νιώθουν πάρα πολύ ένοχοι για την επιλογή του παιδιού τους, γιατί, είτε γιατί διαφώνησαν, είτε γιατί εκείνοι παρότριναν. Όταν λοιπόν το παιδί γυρίζει πίσω και λέει ότι περνάω αυτά, η οικογένεια πρέπει να ξεχάσει οποιαδήποτε διαφωνία μπορούσε να είχε και να περιθάλψει το παιδί αυτό. Έχουμε ανάγκη από αυτό το δίχτυ προστασίας της οικογένειας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι θρασίδηλοι. Δεν πάνε τόσο εύκολα στην οικογένεια. Δεν την αγγίζουν. Και βεβαίως, να πούμε και κάτι άλλο, είναι ότι από τον έναν σύζυγο τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως ασπίδα από τη μητέρα και σαν δόρυ από τον άλλον. Τα παιδιά δηλαδή είναι τα πολύ μεγάλα θύματα. Και γι' αυτό πρέπει να προστατευτούν. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να τα πάρει η μητέρα και να φύγει. Τένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ιδιαίτερο και δύσκολο και λεπτό το θέμα που θίξαμε σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη και από τις φίλες, γιατί είχαμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές στην αναμονή. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε με όλες τις φίλες. Ήταν πάρα πολλές οι κυρίες που περίμεναν να μιλήσουν. Οπότε ίσως θα πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία στο θέμα αυτό και να το συνεχίσουμε με την Τένια μια από τις επόμενες μέρες. Γιατί και εμείς δεν περιμέναμε ότι θα είχε τόσο μεγάλη. Δυστυχώς, θα πω. Ναι, τελεία μου. Κάθε τρία λεπτά κακοποιείται μία γυναίκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθε τρία λεπτά. Κάθε τρία λεπτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά με την Τένια για το θέμα αυτό για να δώσουμε και ξανά το λόγο και σε εσάς. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις και μην ξεχνάτε ότι επιστρέφοντας περιμένουμε την Ελισάβετ Μουτάχ στην παρέα μας.